Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς φτιάχνεται ο κόμπος Josephine. Θα πάρουμε ένα κορδόνι, όσο πιο σκληρό είναι το κορδόνι μας τόσο καλύτερα, και θα το διπλώσουμε στη μέση. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μία θηλίτσα και με το κορδόνι που είναι από την πίσω πλευρά θα σχηματίσουμε μία δεύτερη θηλίτσα, νάτι, την οποία θα τη φέρω πίσω από την άλλη θηλιά, να μου σχηματίσει αυτό εδώ το δέλτα. Στην ουσία δηλαδή θέλω η μία άκρη του κορδονιού μου να είναι από μπροστά και η άλλη άκρη του κορδονιού μου να είναι από πίσω. Τώρα, κρατώντας καλά στα σημεία που ενώνονται, θα πάρω το κορδόνι που είναι από πίσω και θα το φέρω μπροστά από το επόμενο, μέσα στη θηλίτσα, πάνω από το άλλο κορδόνι και κάτω από το τελευταίο. Τώρα θέλει σιγά σιγά να το στρώσουμε, γιατί άμα το τραβήξουμε με δύναμη θα δημιουργηθεί ένα μπαλάκι και θα νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι. Και είναι έτοιμο. Συμβουλή, όσο σκληρότερο είναι το κορδόνι και πιο χοντρό, τόσο πιο ωραίο αποτέλεσμα θα μας δώσει. Τώρα, αν αυτό εγώ θέλω να το συνεχίσω και να κάνω και άλλους κόμπους, είτε για να το κάνω βραχιόλι, είτε διακοσμητικό, είτε ζώνη, έχουμε πει ότι αυτά είναι γούστα, θα κάνω το εξής. Τη μία, την αριστερή, θα την έχω σταθερή και τη δεξιά θα την έχω για να φτιάχνω καινούργιες θηλίτσες. Καινούργια θηλίτσα, θα τη βάζω πάνω από την αριστερή και με την αριστερή, γιατί αυτή είναι από πίσω, θα έρχομαι πάνω από το διπλανό, πίσω, πάνω και κάτω από το τελευταίο. Στην ουσία κοντράρω, πάω αντίθετα από αυτό που μου δείχνει το κορδόνι μου. Και νάτος και ο δεύτερος κόμπος. Όπως καταλαβαίνουμε, η αριστερή μας πλευρά θα πρέπει πάντα να έχει περισσότερο κορδόνι, γιατί τελειώνει πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ.